τι πρέπει να κάνουμε, Παπανδρέου, τι χρειάζεται να κάνουμε. Τώρα, τι πώς να θα εξασφαλίσουμε το λιγότερο επιτόκιο. Για να ισοφαρίσουμε τα πρώτα 5 δις που τα πήραμε με υψηλό επιτόκιο, με 6,5%. Πρέπει να βρούμε χαμηλότερο επιτόκιο. Για να δανειστούμε, τώρα, πάντα λέμε, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί λεφτά από μόνοι μας να εξοικονομήσουμε. Εδώ λέμε ποιος θα μας δώσει με χαμηλότερο επιτόκιο. Το ζητούμενο, λοιπόν, Γιώργο μου, είναι εφέτος τη βγάλαμε. Του χρόνου τι θα κάνουμε που θέλουμε πάλι 55 δις. Και δεν ξέρουμε αν τη βγάλαμε. Έτσι. Η απαιτούμενη φόρη είναι 25 δισεκατομμύρια, τα οποία ψάχνουμε. Και δεν ξέρουμε αν τελικά μας θα δώσουν. Και με αυτό, και με αυτό το σύστημα εισπράξεως που έχουμε, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Άλλο τι υπολογίζουμε και άλλο τι θα εισπράξουμε αυτό το σύστημα. Ο περισσότερος κόσμος όμως, κύριε Πρόεδρε, ακόμα και ψηφοφόροι δικοί σας, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όλο, Γιώργο μου, δεν υπάρχουν ψηφοφόροι. Όλοι οι Έλληνες. Όχι, υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες, έτσι. Να τα πάρουν από αυτούς που τα κλέψανε. Και αυτοί που τα κλέψανε είναι γνωστοί. Είναι οι άνθρωποι που φοροδιαφεύγουν συστηματικά και τους ξέρουν. Δηλαδή, αν πάνε στη Μύκονο, ξέρουν ότι αυτή η βίλα είναι του τάδε και την έχει offshore. Τι είναι αυτή, είναι του τάδε και την έχει εταιρεία εκμετάλλευση ακινήτων. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πληρώσει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Σε ποιον εσύ είπες? Στην Μύκονο. Εγώ θα έλεγα να πάνε στην Πάρο. Στην Πάρο. Θα βρουν πιο χειροπιαστά πράγματα και υπουργών. Έτσι. Εάν θέλουμε πράγματι ο κόσμος να δεχτεί τα μέτρα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα του οίκου μας εμείς οι πολιτικοί και να σταματήσει αυτή η μασονία. Ας το κάνουμε. Ο κόσμος αυτό θέλει. Και μετά ξέρετε τι λέει? Να βγάλω το βρακί μου και να το δώσω. Λέει λαϊκά, έτσι λένε. Αλλά δεν έχω δει. Λέει, με το να μειωθεί 150 ευρώ η βουλευτική αποζημίωση, με το να πει ο κύριος Καρατζαφέρης ότι ένας βουλευτής του κατέθεσε 1000 ευρώ, όπου αυτό είναι σαν να έχουμε κάνει ένα τηλεμαραθώνιο. Και δεν ξέρω αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από ένα τηλεμαραθώνιο. Και αυτό τον στο οποίο ανάγκη. Πάλι αυτός που φοροδιαφεύγει, να σας πω κάτι, έχω πάρει μέρος σε 10 τηλεμαραθωνίους. Αυτοί που φοροδιαφεύγουν, και τους ξέρω και τους ξέρετε, δεν έχουν δώσει ποτέ. Γιώργο, λοιπόν, η πρόταση που θα καταθέσω μεθαύριο στη Βουλή, με αναγκάζει να σου το πω, είναι ότι θα βγάλουμε ένα μολογικό δάνειο 5 δις για τις 200 οικογένειες. Και θα τις προκαλέσουμε δημόσια. Έλα εδώ, Βαρδινογιάννη. Ναι, Βαρδινογιάννη. Έλα εδώ, Λαβρεντιάδη. Έλα εδώ, Αποστολόπουλο. Θα το κάνετε έλα... ονομαστικά. Ναι, ναι. Το τι ακούτε δώσετε, αυτό που λέει ο Πρόεδρος? Οι 200 οικογένειες της Ελλάδος πρέπει να σημαίνει ότι δεν να τα χαρίσουν. Όχι να τα χαρίσουν, να δανείσουν το κράτος με ένα πολιτικό δάνειο των 200 οικογενειών. Και ας πούμε όχι. Ονομαστικά ομολογιακό δάνειο για 200 οικογένειες. Είπες, μίλησες. Πώς θα πάρει, παρακαλώ. 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Ουέ και αλίμονε, αν δεν μπορούν αυτές οι μεγάλες οικογένειες να δώσουν από 25 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία για να σωθεί η πατρίδα. Όχι να τα χαρίσουν. Ομόλογο δεκαετίας για να μπορέσω να μαζέψω χρήματα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, εάν δεν τους βγάλουμε στη σέντρα αυτούς. Είναι ομολογιακό το δάνειο. Ξέρετε, δεν είναι δανεισμός αυτό που λέτε. Όχι, βέβαια. Λέτε για ομολογιακό δάνειο. Δηλαδή, ότι ξέρεις κάτι, κύριε, αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη που λέγανε παλαιότερα. Ναι, ναι. Με ομολογιακό. Και δεν χάνεις τίποτα. Στα 10 χρόνια θα πάρεις πίσω. Απλώς, ονομαστικά θα πείτε για αυτές τις οικογένειες. Ονομαστικά οι 200 πλουσιότερες οικογένειες της χώρας, τις οποίες ξέρουμε. Μάλιστα. Και οι οποίες βεβαίως ούτως ή άλλως δεν θεωρούνται εναρχή παράνομες. Είναι οι πλούσιες απλώς οικογένειες. Ίσως κάποιες από αυτές να μην έχουν. Όχι, δεν έχουν... Είναι οι πλούσιες οικογένειες οι οποίες θέλουν, αλλά ίσως δίνουν και τον τρόπο πώς να βοηθήσουν την πατρίδα. Εγώ τους δίνω τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Δανείστε το κράτος με ένα ομολογικό δάνειο, 5 δις για να μπορέσουμε να βγούμε. Και για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, λέτε που ούτως ή άλλως ότι δεν τα γκρεμίζουν και τα έχουμε και τα καμαρώνουμε. Και εδώ ο κόσμος συμφωνεί, αλλά πάντως πολλά τηλεφωνήματα και για αυτούς που φάγανε το χρήμα. Δεν λένε ότι δεν δίνω δραχμή γιατί κάποιοι άλλοι μας φέραν σε αυτήν την κατάσταση. Λένε να δώσω, αλλά τουλάχιστον μην με προκαλούν παίζοντας τις αθώες περιστερές η μεν και η δε. Και βεβαίως, Γιώργο, να συνδέσουμε τον κατώτερο μισθό με τον ανώτατο μισθό της χώρας. Εάν ο κατώτερος είναι 700 ευρώ, ο ανώτερος δεν μπορεί να πάνε από το 7φλάσιο. 4-900. Ο πρώην Δημοκρατία. Όχι παραπάνω. Εάν θέλουμε να πάμε στα 10 εμείς οι βουλευτές στο μισθό μας, θα πάει και 1300 ο κατώτερος μισθός. Απόλυτο σύνδεση του κατωτέρου μισθού με το μεγαλύτερο μισθό. Όπως πει και η σύνταξη. Δεν μπορεί να έχω σύνταξη στον αγρότη 400 ευρώ και να έχω και σύνταξη 5.000 ευρώ και ξέρει πολύ καλά ο κ. Ρωμανιά. Σε διοικητές τραπεζών, 2 χρόνια διοικητής τραπεζών, θα παίζει και παίρνει 5.000 σύνταξη. Κακό, έτσι. Το κακό, ξέρετε. Το κακό, ξέρετε. Έτσι, άρα να κλείσουμε το πράγμα. Στο 7%. Κύριε Πρόεδρε, Γιάννη. Κύριε Πρόεδρε, το κακό ξέρετε ποιο είναι? Το κακό είναι ότι όταν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, δεν το είχατε πει εσείς, ούτε και η υπόλοιπη πολιτική αυτό. Όχι, εγώ το έπρεπε στο πρόγραμμα του 2003, είναι τυπωμένο. Εντάξει. Τυπωμένο στο πρόγραμμα. Όμως, σε μια έκτακτη ανάγκη. Γιατί αυτές οι διαφορές υπήρχαν και όταν δεν είχε χρεοκοπήσει η χώρα. Σε μια έκτακτη ανάγκη, μπορείς να μεταφέρεις την ανάγκη, αν την κάνεις αφετηρία
νέας πρόοδου. Γιατί και το 2000 το 60%, το 70% των μισθών και των συντάξεων ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Και όταν φωνάζαμε και λέγαμε ότι θα πρέπει να έρθουμε κοντά στους ευρωπαϊκούς μισθούς, γιατί κάποια στιγμή η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σαρκόζη θα μιλάγανε για μια ευρωπαϊκή λογική, έχοντας στο μυαλό τους όμως τους ευρωπαϊκούς μισθούς και τις συντάξεις. Και όχι το ελληνικό χάρτη. Και να κλείσω, ο Γιώργο, με το εξής. Αυτές οι μέρες βλέπουμε επιτροπές από εκείνους που θίγονται. Αυτοί οι οποίοι είναι απαιτητικοί είναι τα ρετυρέ. Έρχεται κλάδος, ο οποίος παίρνει τα περισσότερα χρήματα και σου λέει: μην χάσω εγώ το επίδομα. Να πληρώσουν οι άλλοι. Ο άλλος. Όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Όλοι τους. Δεν ήθελε να πει, ρε παιδί μου, ναι, και εγώ να μειωθώ. Αν λοιπόν δεν γίνει συνείδηση ότι πρέπει πρώτα να πληρώσουν τα ρετυρέ και μετά τα υπόγεια, τότε νομίζω αυτό ότι τα λέτε, μέτρα δεν θα μπορούσαν να περάσουν. Είναι αυτό που λέτε και είναι και αυτό που είπε και χτες ο κύριος Παπανδρέου, αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Γιατί όλα αυτά θέλουν αλλαγές τώρα. Θέλουν αλλαγές και νόμους για τις οξόλετες. Θέλει και αλλαγές προσώπων, Γιώργο. Με την υπάρχουσα σύνθεση δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα από Παπανδρέου. Λέτε για ανασχηματισμό. Δεν υπάρχει. Αυτή η σύνθεση δεν φτάνει. Λέτε για ανασχηματισμό ή για κυβέρνηση εθνικής ανάγκης. Όχι, όχι. Εγώ μιλάω ότι πρώτα να δει στο εσωτερικό του αν μπορεί να δυναμώσει την ομάδα. Ανασχηματισμό, λέτε. Στο εσωτερικό του. Δεν λέω είμαι στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Ή στο εσωτερικό του. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα και το Σιμίτη να μπει στο παιχνίδι με την πείρα που έχει και τον Λεκοπαδόπουλο με τη σοβαρότητα που έχει και την αποδοχή που σοβαρά έχει. Σοβαρά αυτά όλα που έτσι. Υπάρχει μια σειρά ανθρώπων. Δηλαδή, έξυπνοι άνθρωποι είναι εκτός. Δηλαδή, ο Βεραλής, εγώ, κάποια πρόσωπα. Η Νέα Δημοκρατία όμως αντιδρά. Η Νέα Δημοκρατία αντιδρά, λέει ότι το εσωτερικό. Η Νέα Δημοκρατία ασχολείται τώρα, εάν η Ντόρα πρέπει να πάει στην Κύπρο ή όχι. Οι άνθρωποι είναι εντάξει. Αυτό είναι το θέμα σήμερα. Αν πρέπει να πάει η Ντόρα ή όχι, τσακώνται για αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σήμερα. Ρωτάει ο Καμένος εχθές δύο πράγματα να μπει βαθιά στην υπόθεση Σίμπρας και τον καλεί ο άλλος βουλευτής του κόμματος και του κάνει παρατήρηση γιατί κάνει ερωτήσεις. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται κρατάτε μια στάση η οποία προκαλεί και έκπληξη. Δηλαδή τι, λέτε καλή, δεν ήταν κακή η ομιλία του Παπανδρέου χτες, δεν είναι άσχημα τα μέτρα, απλά έχει αργήσει να τα πάρει. Μιλάτε για συνένεση και λέτε μην αρχίσουμε, παιδιά, για το ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, ποιος φταίει λιγότερο, ποιος φταίει περισσότερο. Δεν πρέπει. Ζητάτε συνένεση από τον κόσμο και συμμετοχή για να βγούμε αυτή τη δύσκολη αυτή θέση. Και λένε κάποιοι, πού το πάει ο Καρατζαφέρης? Εκεί που το πάει η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα επέβαλε έναν Παπανδρέου. Μακάρι να ήταν κάποιος άλλος. Ας είμαι Παπανδρέου και έχω 9 μπουφόρ, εγώ στέκομαι δίπλα και λέω τράβα το φλόκο, θα μας ρίξει ανάποδα. Οι άλλοι πάνε και πετάνε πέτρες στο σκαρί. Όχι. Να βγούμε από την κρίση και να βγούμε από την κρίση και μετά θα κάτσουμε να συζητήσουμε γιατί φτάσαμε εκεί και να κάνουμε υπερισμό εφών. Όχι τώρα. Είναι λάθος. Και εγώ κάνω έκκληση στον Αντώνη Σαμαρά. Αντώνη, γιατί έφυγες από το σχήμα. Είναι αστεία πράγματα. Ο Παπανδρέου έκανε λάθος με την Θεσμική Επιτροπή. Προσπέρασέ το. Έλα και πες όπως και λέει. Εγώ δεν συμμετέχω, ας πάει μόνος του. Ήταν λάθος μεγάλο. Όμως το εθνικό μέτωπο δεν πρέπει να το διαρρήξουμε. Και η φράση σήμερα που διαβάζω εδώ ότι ήταν, ξέρω εγώ, αλαζονικός και αυτός ο Παπανδρέου. Όχι, δεν ήταν. Με πεσμένα τα φτερά ήταν και αναγνώρισε τον ευθυνό του. Και με καθυστέρηση 6 μηνών. Ελάτε να δουλέψουμε, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Το να φωνάζουμε και να προσπαθούμε να διεκδικήσουμε ο καθένας ψηφάκια του άλλου είναι λάθος. Πρώτα η Ελλάδα και μετά το κόμμα. Εγώ έχω πολιτικό κόστος, κυρίες και κύριοι. Έχω πολιτικό κόστος, Γιώργο Παπαδάκη. Όμως λέω πρώτα η Ελλάδα και μετά θα κάνουμε αποτίμηση των πραγμάτων. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και το είπα και τον Παπανδρέου και στο λέω αυτό. Και νομίζω ότι δεν θα στενοχωρηθεί ο πρόεδρος αν πω την αλήθεια. Ξέρεις τι πάει τελευταία συνάντηση. Οδηγούνται τα πράγματα για το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι που θα πεις. Και πρόσεξε, ανάμεσα σε Ελλάδα και κόμμα να προτιμήσεις την Ελλάδα. Και μου λέει, μην έχεις καμία αμφιβολία. Και του λέω, χαίρομαι αυτό. Γιατί τώρα αυτό που θα κάνει ο Παπανδρέου είναι να προτιμήσει ή κόμμα ή Ελλάδα, ξεκάθαρα. Κύριε Γιατί πρόεδρε, το κόμμα του θα πέσει. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Θα πέσει, αλλά πρέπει να μείνει η Ελλάδα όρθια. Και σε αυτή την προσπάθεια, αν ο Παπανδρέου το αποφασίσει, εγώ θα είμαι δίπλα για να σταθεί η Ελλάδα όρθια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Σήμερα μαζί μας. Σε λίγο μαζί, κυρίες και κύριοι.